Καθοριστική σημασία ήταν η συμβολή τη οργάνωση ΑΧΕΠΑ για τη διασφάλιση τη ομαλή λειτουργία του 9ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου στη συνοικία Παλαιού Λιμεναρχείου που πλημμύρισε τον προηγούμενο μήνα. Με την παρέμβαση τη Υφυπουργού Παιδεία, η ΑΧΕΠΑ προσέφεραν σημαντικό σχολικό εξοπλισμό, ο οποίο αντικατέστησε τον εξοπλισμό που καταστράφηκε στι πρόσφατε πλημμύρε. Εγώ επικοινώνησα με το τοπικό παράρτημα, μόλις η διευθύντρια με ενημέρωσε για τις ζημιές που είχαν γίνει. Το τοπικό παράρτημα ΧΕΠΑ αμέσως επικοινώνησε με την κεντρική διοίκηση και η ανταπόκρισή τους δεν ήταν απλώς γενναιόδορη, ήταν και πάρα πολύ γρήγορη. Αποκαταστάθηκε η λειτουργικότητα του Δημοτικού. Το ίδιο θα γίνει και για τον νηπιαγωγείο, που προσωρινά στεγάζεται εδώ στο Δημοτικό και εξοπλίστηκε. Βλέπετε σήμερα, τα διαπιστώσατε και μόνοι σας, πόσο λειτουργικό και ασφαλές είναι το κτίριο για τα παιδιά μας που το αξίζουν και το δικαιούνται. Και θέλω δημόσια να ευχαριστήσω για την πολλωστή φορά που στέκονται αρρωγοί συμπαραστάτες σε καλό και ευγενικό σκοπό. Το ύψος της προσφοράς στον ΑΧΕΠΑ εδώ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο και στο 9ο Νηπιαγωγείο μαζί με τις εργασίες για το βάψιμο και για τη συνολική αποκατάσταση των δύο σχολικών κτηρίων φτάνει τις 12.000 ευρώ. Σήμερα προσφέρθηκαν γραφεία, καθίσματα, θρανία, βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ακόμη και ένα φωτοτυπικό μηχάνημα. Όλα αυτά καταστράφηκαν κατά την πλημμύρα της 5ης Σεπτεμβρίου. Ό,τι βλέπετε εδώ πέρα έχει γίνει με την βοήθεια των τμήματων μας σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε αρρωγή σε αυτή την καταστροφή, τόσο στο Βόλο αλλά όσο και στο ευρύτερο στη Θεσσαλία που έχει πληγεί. Και είμαστε εδώ πέρα σήμερα, έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για την εκπαίδευση, οπότε γι' αυτό ανταποκριθήκαμε άμεσα στο συγκεκριμένο αίτημα. Και η ΑΧΕΠΑ είναι μια οργάνωση που δεν εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει η ανάγκη, θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ και το επόμενο χρονικό διάστημα και θα δείτε ότι με τις δράσεις μας θα βοηθήσουμε ουσιαστικά όλο αυτό τον κόσμο που έχει όλα αυτά τα προβλήματα στη συγκεκριμένη στιγμή. Η Διευθύντρια του 9ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου σημείωσε ότι χωρίς την προσφορά των ΑΧΕΠΑ το σχολείο της δεν θα ήταν δυνατό να λειτουργήσει. Η γρήγορη ανταπόκριση της υφυπουργού μας, η οποία στάθηκε δίπλα μας, αρρωγός, σε κάθε βήμα μας από την αρχή, η ανταπόκριση των ΑΧΕΠΑ, της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, η ανταπόκριση του ΚΤΙΠ και όλων και κάποιων άλλων ιδιωτών, μας βοήθησε ώστε το σχολείο αυτό να ξαναπάρει, όπως είδατε κι εσείς, την μορφή που είχε πριν και πολύ καλύτερο μπορώ να πω. Αίσθηση προκάλεσε η αιχμή της Διευθύντριας του 9ου Δημοτικού Σχολείου για την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Μίγα συνέκρινε τη στιγμένη επίσκεψη με τα αντανακλαστικά της Υφυπουργού Παιδείας όταν η Διεύθυνση του Σχολείου ενημέρωσε την κυρία Μακρύ για την καταστροφή του εξοπλισμού μετά τις πλημμύρες. Στάθηκε δίπλα μας από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα και θέλω αυτό να το τονίσω, διότι ήταν αυτή που πέρασε από εδώ και μας άκουσε και αφουγκράστηκε τα προβλήματά μας. Εν αντιθέσει με άλλους ανθρώπους που περάσανε, αλλά όχι για να αφουγκραστούν εμάς, απλά για να κάνουν, να πουλήσουν, όπως θέλετε πέστε το, και να φτιάξουν κάποια σκηνοθετημένα σοου. Αναφέρεστε εκεί που πάει το μυαλό μας, γιατί προηγήθηκε η επίσκεψη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, τον κύριο Κασελάκη. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, ονοώ, νοήτου.